Από το βιβλίο «Η νέα εποχή και τα σκοτεινά μυστικά της» του Τέξ Μας, στη σελίδα 92. Πού ζει ο Σατανάς? Ο Μπέντζαμιν Γκραμ ή η Άλις Μπέιλι και άλλες ηγέτες της νέας εποχής, λένε ο Σανάτ, ο κύριος Μετρέγια και η ιεραρχία των πνευμάτων, κατοικούν σε ένα μέρος που ονομάζεται Σαμπάλα. Το γνωρίζουμε από τη βίβλο σαν κόλαση. Η νέα εποχή θεώρησε καλό να μετονομάσει το απέσιο κέντρο του σκότους, ώστε να εξαπατήσει τους ανύποπτους και αφελείς. Μία γρήγορα αναπτυσσόμενη εκκλησία της νέας εποχής, η Γιουρένδια, αναφέρεται σε ένα μέρος που ονομάζεται Σατανία. Η Γιουρένδια έχει παραρτήματα που λειτουργούν σε όλες τις ΗΠΑ. Αυτός ο σατανικός οργανισμός της νέας εποχής έχει και τη δική του βίβλο, που ονομάζεται «Το βιβλίο της Γιουρένδια» με 2.097 σελίδες, που υποτίθεται έχει ληφθεί με θεία έμπνευση. Σε αυτό το βιβλίο, οι μαθητευόμενοι μαθαίνουν ότι μπορούν να προσκαλούν τους ρυθμιστές της σκέψης, δηλαδή τα δαιμόνια, για να κατοικήσουν μέσα τους. Αυτοί οι ρυθμιστές της σκέψης επιτρέπουν στον ανώτερο εαυτό του ατόμου να έχει εμπειρία της δήθεν παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος, λέει στο βιβλίο της Γιουρένδια, πρέπει να είναι ευγνώμων που οι ρυθμιστές της σκέψης καταδέχονται να προσφέρουν τους εαυτούς τους, ώστε να ενεργούν μέσω του νου των υλικών πλασμάτων. Οι τυποτένιοι άνθρωποι, λοιπόν, ευλογούνται καθώς μια ανώτερη πνευματική ύπαρξη είναι έτοιμη να επιτελέσει μια δοκιμαστική ένωση με τα ζωώδους καταγωγής όντα της γης. Η Γιουρένδια διδάσκει ότι οι εσωτεριστές που έχουν αυτά τα πνεύματα πρέπει να διώξουν κάθε φόβο και αβεβαιότητα. Όταν τέτοιες αρνητικές σκέψεις εισχωρήσουν στο μυαλό κάποιου, πρέπει αμέσως να προστρέξει στην ανακούφιση στη σατανία. Οι σπουδαστές της Γιουρένδια προφανώς πιστεύουν ότι η σατανία είναι ο παράδεισος και οι ρυθμιστές της σκέψης αγγελικές παρουσίες. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πολλοί που μελετούν το βιβλίο της Γιουρένδια πιστεύουν ότι κάνουν σωστά. Είναι τραγικό που η δύναμη του Σατανά έχει τόσο διαβρώσει τα μυαλά αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην διακρίνουν πλέον την αλήθεια. Η επιρροή του Σατανά είναι τόσο μεγάλη στο νου των νέων πηχτών, ώστε ακόμα και όταν η σατανία περιγράφεται με λεπτομέρειες, δεν μπορούν να καταλάβουν την απάτη. Ένα καλό παράδειγμα γι' αυτό ήταν ένα πρόσφατο άρθρο σε ένα περιοδικό της νέας εποχής που αποδόθηκε σε ένα συγκεκριμένο πνεύμα, δηλαδή ένα δαιμόνιο, που λεγόταν Κουάν Γιν. Μιλώντας μέσα από το ανθρώπιο medium, που ήταν μία γυναίκα, με το όνομα Παμ Ντέιβις, το δαιμονικό πνεύμα είπε στους αναγνώστες ότι υπάρχει πλήθος πνευμάτων όπως το ίδιο που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τις ζωντανές υπάρξεις. Αυτά τα πνεύματα σας αναζητούν, έρχονται να σας υπηρετήσουν, δημιουργώντας μέσα στον εγκέφαλό σας όμορφες σκέψεις. Από πού επικοινωνούν αυτές οι υπάρξεις με τη γη? Ο Γιν απαντά: «Δεν γνωρίζετε ότι το κέντρο της γης σας δεν είναι αυτό που σας λένε οι επιστήμονές σας, από το μείγμα, από το μάγμα δηλαδή των λιωμένων βράχων που χοχλάζει. Είναι πανέμορφο. Είναι κατοικία χιλιάδων υπάρξεων που ζουν εκεί στην ολοκλήρωση της αρμονίας και στην κατανόηση της αγάπης». Ένα συγκλονιστικό γεγονός συνέβη στη Ρωσία που ευβεβαιώνει το ανωτέρο. Μία ομάδα Σοβιετικών και Νορβηγών γεωλόγων το 1989 εισχώρησαν τρυπώντας το γήινο φλοιό σε βάθος 16 χιλιόμετρων. Όταν κατέβασαν ένα μικρόφωνο στη σύραγγα, περιμένοντας να καταγράψουν ήχους σεισμικής κινητικότητας, διαπίστωσαν ότι αντί για αυτόν άκουγαν χιλιάδες ανθρώπινες φωνές να ουρλιάζουν από πόνο. Κάτι που διέκοψε βέβαια τις έρευνες της ομάδας, καθώς και τη συνοχή της. Περιοδικό Κλικ, Φεβρουάριος 1992, σελίδα 71. Το ίδιο συγκλονιστικό γεγονός περιγράφεται στη σοβιετική εφημερίδα Trad στις 21/3/1991 στο άρθρο «Στο σπήλαιο του μαύρου διαβόλου». Απέσια πνεύματα, μαύρα, με μάτια γεμάτα κακία, αναδύθηκαν μέσα από το άνοιγμα της γεωτρήσεως και ουρλιάζοντας εξαφανίστηκαν.
πλησίων γεωτρήσεως βρέθηκαν σπήλαια με πολλά κόκαλα ανθρώπων και ζώων. Επί αιώνες, στην περιοχή αυτή της Δυτικής Σιβηρίας συμβαίνουν περίεργα φαινόμενα που δεν μπορούν να εξηγηθούν. Μεταξύ των φαινομένων αυτών είναι και οι πτάμενοι δίσκοι. Στην περιοχή υπήρχαν πολλοί σαμανιστέ. Μία από τις εισόδους εξόδους της Αμπάλα απεκαλύφθη. Αύγουστο του 1989 το μηνιαίο φιλανδικό περιοδικό Αμένουσισάστια ανέφερε σε κάποιο άρθρο του πως το γεωτρύπανο μιας ομάδας γεωλόγων στη Σιβηρία με κεφαλής τον Δημήτρη Αζακόφ άρχισε ξαφνικά να περιστρέφεται ανεξήγητα με ξέφρενο ρυθμό σε βάθος 14.500 μέτρων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Αζακόφ, η θερμοκρασία στο βάθος εκείνος υπολογίστηκε σε 1100 βαθμούς Κελσίου, 10 φορές δηλαδή μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν για τέτοιο βάθος. Το γεγονός αυτό είναι τόσο περίεργο που το συνεργείο αποφάσισε να κατεβάσει ειδικά μικρόφωνα. Τα μικρόφωνα συνέλαβαν ανθρώπινες φωνές που ουρλιάζουν από πόνο. Η εμπειρία έμοιαζε σύμφωνα με τους μάρτυρες σαν τις κραυγές χιλιάδων ανθρώπων στο βάθος της γης. Και ευτυχώς, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Μπαζακό, αυτό που βρήκαμε εκεί κάτω θα παραμείνει εκεί κάτω. Και τώρα ας ακούσουμε τις φωνές της κολάσκας. Όντως αγαπητοί μου, αυτό είναι φρίκι. Θέσεις υπάρξεις, ο γιν μας λέει ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο όν, ένας κύριος όλων των πνευμάτων που έχει έλθει από μια τεράστια απόσταση του διαστήματος και είναι τώρα στη γη. Σημειώνει επίσης ότι αυτό το μεγάλο όν είναι τώρα σε φυσικό σώμα, αν και δεν έχει ζήσει ξανά πάνω στη γη. Επίσης λέει ότι αυτό το θεϊκό όν μπορεί να αποτρέψει οτιδήποτε στη γη και να επικοινωνεί κατευθείαν τηλεπαθητικά με άλλους ανθρώπους. Ούτε ο γιν, ούτε το ενδιάμεσο Παμ Ντέιβες λένε το όνομα του μεγάλου όντος, που όπως λένε έχει ενεργητική επίδραση στη γη όταν υπάρχει ανάγκη. Χωρίς αμφιβολία, κάθε χριστιανός αναγνωρίζει εύκολα και το θεϊκό όν, καθώς και τα πνεύματα που αυτό κατευθύνει, που βρίσκονται στα έγκατα της γης. Είναι σίγουρα ο κύριος της χώρας που ονομάζεται Σατανία ή κόλαση. Το Ευαγγέλιο των Γιουρέντια. Το ψευδευαγγέλιο των Γιουρέντια παρεδόθη ανάμεσα στα 1920 και 1934. Παρεδόθη σταδιακά από 48 φωτεινές δήθεν άειλες θεότητες που κατοικούν στη Σαμπάλα. Μας είναι γνωστό βέβαια η μεταμόρφωση των δαιμόνων σε αγγέλους φωτός. Όπως ακριβώς ο δαίμονας παραπλάνησε τον Μωάμεθ με μορφή αρχαγγέλου, όπως πλάνησε τον Ζόζεφ Σμιθ με τον μασόνο συνεργάτη του ιδρυτή των Μορμόνων και υποτιθέμενος άγγελος του έδωσε το δόγμα των Μορμόνων. Ας σημειωθεί εδώ αυτό που πρωτοαναφέραμε, δηλαδή ότι ο συνεργάτης του Ζόζεφ Σμιθ ήταν μασόνος. Παλαιότερα, αυτοί οι δήθεν άγγελοι φωτός εμφανίστηκαν στους αρχαίους Έλληνες ως οι θεοί Απόλλων ή Αθηνά ή Σεθ για τους Αιγυπτίους ή Ιστάρ στους Βαβυλωνίους ή Ίσαϊς στους Βόρειο-Ευρωπαίους. Έτσι, υπήρξαν αυτά τα κλειδιά επικοινωνίας, δηλαδή οι υποτιθέμενοι άγγελοι, αυτοί ανάμεσα στους ιεροφάντες των ψευδοθεών και στους ανθρώπους. Επικοινωνούσαν δηλαδή με τους δαίμονες και έπαιρναν αυτές τις μορφές των ψευδοθεών. Παραδείγματος χάρη, στις ανατολικές θρησκείες, Ινδουισμό και Βουδισμό επικοινωνούσαν με μάνταλα, με διαλογισμό και τα λεγόμενα αούμ. Τώρα επικοινωνούν με νέο τρόπο, με δασκάλους δαίμονες όπως ο Τσβιαλκχούλ, Μπλαβάνσκι, Άσερ κτλ. Ως Άσερ στη Jane Roberts, συγγραφέα της νέας εποχής, ως Σακούρα ή Σόλι,
που εμφανίζεται σαν Αρχάγγελος Μιχαήλ κατηγορώντας τους χριστιανούς ή ως Άγιος Γερμανός ή ως Μαρία που εμφανίστηκε στην Φατίμα ή όπως εμφανίστηκε στον Πάπα Ιωάννη Παύλο. Σε όλους αυτούς αποκάλυψαν οι δήθεν άγγελοι ότι θα έλθουν εξωγήινοι, δηλαδή θεοί για αυτούς. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να πλανά τους σύγχρονους ανθρώπους που δεν έχουν σαν σταθερό υπόβαθρο της πίστης τους τον Ιησού Χριστό, με τη μορφή εξωγήινων φωτεινών οντοτήτων. Αυτή είναι μια νέα μορφή πλάνης, όπως ακριβώς και οι αρχισατανιστές Crowley, που κατέβασαν τις φωτεινές οντότητες το 1946 στην Καλιφόρνια και τους έδωσαν το μισοστοιχειωμένο, γνωστό ως όλους, γκρίζο και το εξέλιξαν. Έτσι και τώρα βλέπουμε, το ψευδευαλείο σύμπαν ονομάζεται Orvandon. Εάν ψάξουμε στη μυθολογία ή στην προϊστορία των αρχαίων θρησκειών, θα βρούμε πολλά κοινά. Η αλήθεια βρίσκεται στην ανάλυση της κοσμογονίας του Μεγάλου Βασιλείου, λόγοι ή στην γένεση, που αναλύει όλη την κοσμογονία. Οι δήθεν φωτεινές, προβαλλόμενες οντότητες των Γιουρέντια προσπαθούν να πλανήσουν δίνοντας μια νέα κοσμογονία, παραφράζοντας τη χριστιανική ορθόδοξη άποψη, με στόχο να εδραιώσουν τη νέα εποχή και να φέρουν τον κύριο του σκοτεινού φωτός, που δεν είναι άλλος από τον Αντίχριστο. Αυτός θα εμφανιστεί με το πρόσωπο του Χριστού ή να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Το τέταρτο μέρος του Ευαγγελίου Γιουρέντια το παρέδωσαν 12 ημιάηλες οντότητες που ανέφεραν σαν τόπο κατοικίας τους την Σαμπάλα. Λένε ότι δημιουργήθηκαν στη γη παράλληλα με τον άνθρωπο. Παρέδωσαν τις πληροφορίες αυτές σε κατάσταση ύπνωσης, επεξηγώντας ότι δεν παραδίδουν τεχνολογία στους γήινους, μιας και εμείς δεν συμβαδίζουμε με τον πολιτισμό τους. Παρέδωσαν αυτό το δήθεν Ευαγγέλιο από μια συμπαντική γλώσσα στα αγγλικά. Οι πληροφορίες που παρεδόθησαν ήταν βοηθητικές για να βελτιώσουν την ψυχή των γήινων. Από πληροφορίες που παρεδόθηκαν σε μέλος των Γιουρέντια, από τις ημιάηλες αυτές οντότητες δαίμονες, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους σαν αρχαίοι των Σουμερίων. Άρα βλέπουμε αυτό το περίεργο παιχνίδι να παίζεται με πολλούς τρόπους. Οι υψηλόβαθμοι δαίμονες παρουσιάζονται σαν να έχουν γνώση. Εκμεταλλευόμενοι την υπερηφάνεια των ανθρώπων, τους περνούν λανθασμένη γνώση. Το «Ως θεοί έσεστε» που ο δαίμονας είπε στους πρωτόπλαστους, αυτό το επαναλαμβάνει και σήμερα για να ρίξει ακόμα πιο χαμηλά στην πτώση τον άνθρωπο. Χρυσώνει το μήλο της παρακοής, όχι ως όφης τώρα ή ως σατανάς, αλλά σαν εξωγήινος άρχοντας του φωτός να λάμπει στον εθέρα, παίρνοντας την λαμπερή μορφή των αρχαγγέλων. Και με τον αντιπρόσωπο της επίσκοπο Τζεράντο Μπαντούση, ο οποίος μας λέγει ότι υπάρχει περίπτωση, αφού υπάρχουν πάρα πολλοί πλανήτες, να υπάρχουν και κάτοικοι σε... Ακόμη λέγει ότι οι ψευδοεξωγήινοι κατά αυτόν μπορεί να είναι η ενδιάμεση μεταξύ ανθρώπων και αγγέλων, πράγματα τα οποία πουθενά δεν τα αναφέρει η Ορθόδοξη Πατρολογία. Κανείς Άγιος Πατέρας δεν μας έχει αναφέρει ενδιάμεσο μεταξύ ανθρώπων και αγγέλων. Αλλά αντιθέτως μας αφήνουν να εννοηθεί ότι όλες αυτές οι καταστάσεις είναι δαιμονικές ή, όπως έχουμε πει, κλωνοποίησης της γενετικής επιστήμης σε συσχέτιση με τον αποκλειτισμό. Λεγόμενους στιγματικούς, δηλαδή για τους ανθρώπους, συνήθως αυτοί όλοι είναι καθολικοί, οι οποίοι λένε ότι φέρουν τα στίγματα του Χριστού στο πρόσωπό τους ή στα χέρια. Εδώ βλέπουμε τον Τζόρτζιο Μποντζιοβάνι, ο οποίος λέει ότι είδε την Παναγία και μέσα σε μία πύρινη σφαίρα και του είπε αν θέλει να φέρει τα στίγματα του Ιού της και του είπε να πάει στην εκκλησία του Φατμά, όπου στην αρχή του αιώνα
του 1900 είχε εμφανιστεί σε τρία παιδιά. Εδώ όμως υπάρχει το εξής μυστήριο. Εάν το εξετάσουμε από θεολογικής πλευράς, στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όλη την ιστορία της Ορθοδοξίας δεν έχει εμφανιστεί κάποιο φαινόμενο. Εδώ θα δούμε τώρα, με λίγα λόγια, πώς ταιριάζουν τα φαινόμενα με τα μυστήρια της νέας εποχής, τις πλάνες δηλαδή, που δια των δαιμόνων διδασκάλων και των ψευδοπνευμάτων του πνεύματος της Μαρίας, του Τσβί Αλκούλ, του πνεύματος του δαιμονίου του Γιν, πλανάει τους νεοεποχήτας ως σατανά. Αφού ο Μπον Τζιοβάνι πήγε στη Φατμά, εκεί είδε από την καρδιά της Παναγίας να βγουν δύο ακτίνες, λέει, σαν λέιζερ και να του αφήνουν τα στίγματα. Όμως, ο Μπον Τζιοβάνι έχει κοινά χαρακτηριστικά με όλους τους νεοεποχήτες, δηλαδή ενδιαφέρεται πολύ για UFO και γυρίζει όλο τον κόσμο, συναντά Αμερικάνους, Ρώσους και διάφορους άλλους ερευνητές και συλλέγει φωτογραφίες με υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία έχουμε αποδείξει ότι είναι τεχνολογία γήινη, τεχνολογία αποκρύφων σεκτών, λευκού αδελφάτου Ιλουμινάτη, αδελφότητος του Φιδιού και του Σατανά που κρύβεται στα έγκατα της γης. Φαίνεται καθαρά ότι στο δεύτερο μήνυμα που του είπε η Παναγία, τι του είπε, ότι θα πραγματοποιηθεί επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς, με ανθρώπους της γης και θα συμβεί η έλευση του Χριστού στη γη. Δηλαδή του ξαναλέει ότι θα έρθει ο Χριστός στη γη σαν να μην έχει γεννηθεί. Αυτή είναι η πλάνη που θα προάγει ο Αντίχριστος. Όμως στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υφίσταται τέτοιο γεγονός πλάνης. Το πνεύμα γην έρθουν οι καθολικοί. Να γιατί στην Ορθόδοξη πίστη λέμε ότι αυτός που είναι στην αίρεση χάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, τώρα ως άγγελος φωτός εμφανίστηκε ο δαίμονας και όχι μόνο ως άγγελος φωτός, σαν την Παναγία να του πει τι, ότι θα έρθει ο κόσμος σε επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς, να του διδάξει δαιμονικές διδασκαλίες και ότι θα ξανάρθει ο Χριστός στη γη. Εκείνοι εννοούν Δευτέρα Παρουσία σωματικά να ξαναέρθει ο Χριστός, εννοούν τον Αντίχριστο. Αυτή είναι η μεγάλη πλάνη. Η εικόνα που σφραγίζει. Το γεγονός ότι το νου σας καταλαμβάνεται και χρησιμοποιείται από δαιμονικές δυνάμεις σημαίνει ότι έχετε ήδη σφραγιστεί. Στο τέλος θα λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα από την ανώτερη ημοσύνη, δηλαδή το Σατανά, για το πώς πρέπει να παίξετε το ρόλο σας στο σχέδιό του. Τα κλειδιά του Ενόχ μας λένε ότι με τον τρόπο αυτό θα μετατραπείτε σε ένα χρησμένο μαθητή που θα εκτελεί τις θεϊκές εντολές, τις οποίες θα δέχεται από την εικόνα που θα ζει και θα μιλά μέσα στο νου του. Μου είπε ο Ενόχ ότι οι φωτεινές πικτογραφίες θα σφραγίσουν τα σώματα που θα αναστηθούν. Κατά συνέπεια μου είπε ότι εκείνοι που θα χρηστούν μέσω των θεϊκών πικτογραφιών θα λάβουν τη γνώση μέσω των πικτογραφιών του φωτός. Εικόνα προερχομένη από τον Αιωσφόρο. Ποια είναι η ανώτερη νοημοσύνη που θα σφραγίσει τις διάνοιες των πιστών της νέας εποχής στέλνοντάς τους μία θεϊκή εικόνα? Τα κλειδιά του Ενόχ την ονομάζουν Μετατρόν, που στην αρχαία αποκρυφιστική γλώσσα δεν σημαίνει τίποτε άλλο από Αιωσφόρος, Διάβολος. Μετατρόν είναι ένας καβαλιστικός όρος που σημαίνει πρίγκιπας των προσώπων, διάνοια της πρώτης ερυφά. Το όνομα του πιθανόν να προέρχεται από το συνδυασμό των ελληνικών λέξεων μετά θρόνων ή δίπλα στο θρόνο. Ο Μετατρόν ονομάζεται το αριστερό χέρι του πατέρα, μία θέση που βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με τον Ιησού Χριστό, που κάθεται στα δεξιά του Θεού. Μετατρόν είναι απλά ένας συνώνυμο της κακόβουλης εκείνης οντότητας που ήταν γνωστή μεταξύ των ιερέων και των ιεριών της διεφθαρμένης αρχαίας προχριστιανικής μυστηριώδους βαβυλωνιακής θρησκείας. Αυτό ομολογείται με μία έμμεση αναφορά στα κλειδιά του Ενόχ. Η δημιουργία έτσι ενώνεται και συναθρίζεται, αφού έχει τελικά χρηστεί για την ενιωνιότητα με τον Μετατρόν, που είναι το αριστερό χέρι του πατέρα. Τα ιερά κείμενα που ανακτούνται τώρα θα δείξουν ότι ένα βαθύ επιστημονικό νόημα συνδέεται με το όνομα Μετατρόν στον προσυριακό και προκοπτικό πολιτισμό της αρχαίας Μέσης Ανατολής που κατανόησε τη μεταδημιουργία. Προσυριακός και προκοπτικός είναι οι κωδικοί όροι που αναφέρονται στην αρχαία Βεβυλώνα και στα περίχωρά της, Χαλδαία, Ασσυρία, Σουμερία κτλ. Ονόν νοήτο.
Η εικόνα που θα χρηστοποιήσει την ψυχή. Έτσι ο εσφόρος θα ανταμείψει τους δήθεν χρησμένους με την προσωπική του σφραγίδα. Όπως ερμηνεύεται αυτό στα κλειδιά του Ενόχ, όταν σφραγίζεστε γίνεστε κανονικός πολίτης του βασιλείου της νέας εποχής. Γίνεστε δεκτός στο νέο βιολογικό είδος των θεών. Ο Ιωσφόρος ως μετατρόν αναδιαμορφώνει και αναζωογονεί τον νου σας και την ψυχή σας, έτσι ώστε να μετεξελιχθείτε σε ένα προηγμένο υπερβιολογικό είδος, μία θεϊκή προσωπικότητα. Είστε, λέει το εν λόγω βιβλίο, εμβολιασμένος στο δένδρο της ζωής. Έτσι, κερδίζετε την ανώτερη θέση γεννόμενος ως νέος Χριστός, είστε ένα χριστοποιημένο πρόσωπο κατά χάριν του Αιωσφόρου. Οι ψυχές είναι χριστοποιημένες και παίρνουν τη μετατρονική σφραγίδα έτσι ώστε να εξαγνιστούν γρήγορα και να ανυψωθούν όπως το φωτεινό σώμα του Ενόχ. Σαν μια χριστοποιημένη ψυχή παίρνετε το όνομα του Κυρίου σας, δηλαδή το όνομα του θηρίου, που είναι και η τελική σφραγίδα. Το όνομα του Μετατρόν χρησιμοποιείται επειδή εκείνος είναι η τελική σφραγίδα για όλα τα σώματα του φωτός. Όλος ο κόσμος θα λατρέψει την εικόνα. Δεν θα είστε βέβαια ο μόνος που θα λάβετε το χάραγμα του νέου αφέντη, το όνομα και την εικόνα του. Κάθε άνθρωπος πάνω στον πλανήτη μας θα αναπρογραμματιστεί από τη νέα εικόνα. Μάλιστα, η ίδια η ανθρώπινη μητρική γλώσσα θα καταντήσει απειρχιωμένη και θα αντικατασταθεί από τις νέες εικόνες του φωτός που θα αναδειχθεί σε μια νέα συμπαντική γλώσσα. Όλοι οι άνθρωποι θα ενωθούν κατά αυτόν τον τρόπο για να υπηρετήσουν ένα σκοπό. Ο νέος πύργος της Βαβέλ θα αρχίσει επιτέλους να ξαναχτίζεται μέσω αυτής της νοητικής αναδιαμόρφωσης των ανθρώπων από τις εικόνες που αποστέλλονται από το θηρίο. Η ανθρώπινη γλώσσα τελικά θα αντικατασταθεί από τη συμβολική γλώσσα των εικόνων του φωτός. Ευαγγέλιο του Ενόχ. Το δίθεν Ευαγγέλιο αυτό αναφέρει πράγματα αντίθετα με την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη και προετοιμάζει τον κόσμο να αποδεχθεί τον ψεύδο Μεσσία Αντίχριστο. Το πνεύμα του Ενόχ εμφανίζεται σε ανθρώπους διάμεσα, δηλαδή mediums, και διαστρέφει την αλήθεια του Χριστού, δηλαδή το ένα και μοναδικό φως του Τριαδικού Θεού. Το παραφράζει με το υποτιθέμενο φως της πλάνης του Αιωσφόρου που θα λάβουν με την αποδοχή του χαράγματος. Αυτό το υποτιθέμενο φως είναι εν αντιθέση με το άκτιστο φως που οι Ορθόδοξοι μοναχοί αισθάνονται επικοινωνώντας με το Θείο, διαμέσου της νοεράς προσευχής. Οι δαιμονικές οντότητες ονομάζονται ουράνιες φωτεινές οντότητες. Ο μεγάλος παραλληλισμός είναι στο έκτο Ευαγγέλιο της Γενέσεως, όταν οι Υιοί του Θεού ήρθαν σε συνουσία με τις κόρες των ανθρώπων και βγήκαν οι γίγαντες ή νεφελίμ. Πάνω σε αυτό το γεγονός στάθηκε το πιο δαιμόνιο και παραπλανητικό σενάριο. Έτσι, τα δαιμονικά πνεύματα παραφράζουν το έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως ότι η συνουσία των αγγέλων με τις κόρες των ανθρώπων παρήγαγε τέρατα που κρύβονται στα ενδότερα της γης. Όμως, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, σελίδα 58 έως 62, στον 61ο τόμο της Πατρολογίας Μινιέ, μας λέει ότι οι Υιοί του Θεού ήταν οι ενάρετοι, σόφρονες και ευλαβείς άνθρωποι, οι Υιοί του Σιθ και του Ενός. Ήρθαν όμως σε επαφή συνουσίας με τις κόρες των ανθρώπων, δηλαδή του Κάιν, που ήταν φιλίδωνες και εμπαθείς. Απ' την ένωση αυτή βγήκαν οι γίγαντες τέρατα. Και αυτό έγινε γιατί οι σόφρονες και ευλαβείς Υιοί του Θεού εξέπεσαν από την θεοφιλή ζωή τους σε ήθη και έθιμα σαρκολατρικά όπως τα Σατουνάλια, μια τελετή εξαγνισμού, παύλα τελετή πορνείας της αρχαίας Βαβυλώνας, με βάση την σαρκολατρία που ακολουθούσαν οι κόρες του Κάιν. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το Ευαγγέλιο του Ενόχ είναι δαιμονικές πλάνες για να πιστεί ο κόσμος να δεχθεί σαν Χριστό τον Αντίχριστο και να σφραγιστεί. Τον παραλληλισμό αυτό της ένωσης αγγέλων με τις κόρες των ανθρώπων το έχουν και οι Ιουδαίοι Ταλμουδιστέ που εποφθαλμιούν την εξουσία του πλανήτη και ευχαρίστως θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο σαν βασιλέα τους.
Οι Ταλμουδιστές πιστεύουν στα εκτρώματα αυτά που βγήκαν από τις συνουσίες αυτές και κρύβονται πίσω από τις ουφολογικές σέκτες και με συνεργασία τον διάβολο προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχουν εξωγήινοι και ότι οι αντιπρόσωποι τους είναι αυτοί. Συνεργάζονται επίσης με τους Ιλουμινάτι και με τον διάβολο κατασκευάζοντας τη γενετική μηχανική της κλωνοποιήσεως, κατασκευάζουν τέτοια τέρατα σε κρυφά υπόγεια εργαστήρια σαν τη Σαμπάλα. Εν αντιθέσει, αυτός που ήταν αρεστός στο Θεό και δεν μπλέχτηκε με τις χώρες του Κάιν ήταν ο Νόε, ο υιός του Λάμεχ. Αυτός βοηθήθηκε από την Αγία Τριάδα να σωθεί από τον κατακλυσμό που κατέστρεψε τα προϊόντα της αμαρτίας και τους αμαρτωλούς αμετανόητους ανθρώπους. Από την πλευρά της Ορθοδοξίας, το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους Αγίους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων να καταδικάσουν τα ψευδεπίγραφα απόκριφα Ευαγγέλια και αυτό του Ενόχ. Στις Οικουμενικές Συνόδους, το Άγιο Πνεύμα μιλούσε διαμέσου των Αγίων που ήταν θεοφόροι. Ας προσέξουμε λοιπόν αδελφοί, να μην δεχθούμε τις πλάνες του Σατανά, γιατί ο 8ος αυτός αιώνας, ο αιώνας απατεώνας, είναι γεμάτος από τέτοιες πλάνες που έχουν σκοπό να διαστρέψουν την αλήθεια του Ιησού Χριστού και να μας κάνουν να ακολουθήσουμε τα ψευδή δόγματα του Σατανά, του εκπεσόντος αγγέλου που περιμένει να αρπάξει τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτός περιμένει και στείνει παγίδες για να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Ας μην αφήσουμε να συμβεί αυτό, αδελφοί μου, μη γέννητο.